Να έρθουμε τώρα στο κλίμα των ημερών και να συζητήσουμε πολιτικά με τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Αθανασιάδης από το ΚΚΕ. Να πάμε στη Λάρισα λοιπόν. Κύριε Αθανασιάδη, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τηλεθεατές όλους σας. Υποψήφιος βουλευτής στη Λάρισα. Υποψήφιος στη Λάρισα. Είμαι υποψήφιος με το ΚΚΕ. Με το ΚΚΕ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πιστεύετε ότι το ΚΚΕ θα μπορέσει έτσι να ανέβει σε ποσοστά σε αυτές τις εκλογές? Υπάρχουν πάρα πολλοί που εκτιμούν ότι το κόμμα κουράστηκε, ότι το κόμμα γέρασε και ότι σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, εκλογή με την εκλογή, συρρυκνώνονται τα ποσοστά. Το κόμμα είναι πιο όριμο από ποτέ, πιο ζωντανό και ζωτικό από ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό σε αυτές τις εκλογές θα κάνει την έκπληξη και θα πάρει ένα ποσοστό που θα κλονίσει αυτή την επιδιωκόμενη από τα άλλα κόμματα σταθερότητα. Γιατί όσο δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, τόσο είναι ισχυρός ο λαός την επόμενη μέρα να διεκδικήσει για τα συμφέροντά του, να καταπολεμήσει όλες τις αντεργατικές πολιτικές, να σταθεί στην αντιπέρα όχθη αυτών όλων των πολιτικών που τον ματώνουν και του δημιουργούν προβλήματα. Το δίλημα των εκλογών αυτών είναι ένα ισχυρό ΚΚΕ. Το σύνθημα που λέμε μόνοι τους και όλοι μας με το ΚΚΕ, αυτό θέλει να υποσημειώσει, ότι στην παρούσα συγκυρία αυτών των εκλογών η διαφορετικότητα είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σειρά κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που δεδηλωμένα γνωρίζουμε όλοι ότι την επόμενη μέρα, όταν θα σχηματίσουμε τον οποιοδήποτε συνδυασμό κάποια κυβέρνηση, η πολιτική που θα ακολουθήσουν είναι προδιαγεγραμμένη. Καθορίζεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπερμνημόνιο, όπως λέμε εμείς, το οποίο έχει προαπαιτούμενα, και από αυτά που είδαμε ότι ήδη έχουν κατατεθεί ως προγραμματικές δεσμεύσεις στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σταθερότητας για τα επόμενα 3 χρόνια. Κύριε Αθανασιάδη, άρα επιμένετε στο να μην σχηματίσετε κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ακόμα και αν προκύπτει κυβέρνηση την επόμενη της Βουλής? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς θα προκύψει. Θα προκύψει, έχουμε την εμπειρία ότι αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουν κοινές πολιτικές στα βασικά σημεία και σηκώνουν πολύ σκόνη και κάνουν πολύ φασαρία σε δευτερεύοντα και σε επουσιώδη. Εδώ κάναν κυβερνήσεις και με ενισχυμένη αναλογική σε όλες τις συνθήκες, με συνδυασμούς που ούτε καν τους φανταζόμασταν. Τι να σας θυμίσω, ξέρετε, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Λάος, Δημάρ, στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Άρα είναι εφικτό εφόσον όλοι αισθάνονται καλά παντού, μπορούν να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, αισθάνονται από το ένα κόμμα στο άλλο σαν το σπίτι τους, γιατί η κοινή γραμμή, η κοινή πολιτική είναι δεδομένη για όλα τα κόμματα και μόνο στα δευτερόλεπτα και στα επουσιώδη μαλών και δημιουργούν ψυμαχίες. Τώρα, σε όλους τους τόνους, και ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας και όλα τα μέλη, και το κόμμα έχει πει ξεκάθαρα πλέον ότι δεν συνεργάζεται, δεν στηρίζει, δεν ανέχεται οποιαδήποτε κυβέρνηση θα προκύψει, δεν μπαίνει ούτε καν σε αυτή τη λογική. Στην επόμενη μέρα το ΚΚΕ θα είναι στην αντιπέρα όχθη όλων αυτών των πολιτικών, θα τις αντιπαλεύσει και ο λαός με ένα ισχυρό ΚΚΕ θα είναι ισχυρός σε αυτή τη διεκδίκηση. Δεν σας ανησυχεί, κυρία Αθανασιάδη, ακριβώς αυτή η θέση? Μήπως σας κοστίσει σε ψήφους και πολιτική επιρροή? Γιατί εάν μαζεύονται 151 με τη συμμετοχή του ΚΚΕ και οι άλλοι δώσουν το Υπουργείο Εργασίας στο ΚΚΕ, τι θα πει το ΚΚΕ? Όχι, εγώ δεν θέλω να διοικήσω. Και αν δεν θέλετε, μισό λεπτό λίγο, και αν δεν θέλετε να διοικήσετε, τι προτείνετε τότε τόσο καιρό? Είναι δυνατόν να σας δοθεί η εξουσία και να πείτε όχι, εγώ θέλω να μην έχω εξουσία? Τι διεκδικείτε τότε? Μακάρι να είναι έτοιμος ο λαός να μας δώσει την εξουσία και θα δει ένα κόμμα το οποίο είναι έτοιμο με πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αλλά τι σημαίνει πρόγραμμα διακυβέρνησης? Σημαίνει ο λαός στην εξουσία. Και ο λαός πρέπει να είναι αποφασισμένος για να το κάνει αυτό. Φανταστείτε, η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει τέλη Ιουλίου θα πρέπει να συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί θα υπήρχε περίπτωση το ΚΚΕ να στηρίζει μια κυβέρνηση η οποία θα
ψηφίζει είσοδο χωρών στην Ατοϊκή Λευκοσυμμαχία, να ψηφίζει τη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους, περαιτέρω ενίσχυση και εμπλοκή της Ελλάδας σε όλη αυτή την, στους πολέμους που είναι σε εξέλιξη και έχουν στοχοποιήσει την χώρα. Είναι δυνατόν, ενώ όλοι μιλάνε υποτίθεται για κάποιες αυξήσεις του βασικού του κατώτατου μισθού, κανένας δεν λέει κουβέντα για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, του νόμου Αχτσιόγλου, Βρούτσι Αχτσιόγλου, που καθορίζει τον κατώτατο μισθό με υπουργική απόφαση με βάση το κριτήριο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Όταν κανένας δεν μιλάει για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όταν κανένας δεν μιλάει για την αποκατάσταση των τριετιών, φανταστείτε τώρα, αν υπήρχε η δυνατότητα, θα έπρεπε να, με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με βάση τα 850 ευρώ ενδεχομένως του κατώτατο μισθό, σε μία τριετία και όχι το 2027, ένας εργαζόμενος θα έχει φτάσει στα 935 ευρώ. Αν σας δώσουν λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας και σας πούνε πήγαινε και το κατώτατο μισθό στα 1200 ευρώ και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων από αύριο, θα πείτε πάλι όχι? Αυτά τα πράγματα τώρα, να συμφωνήσουμε σε 5-6 πράγματα, και δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει ένα πλαίσιο αντιλαϊκών, αντεργατικών πολιτικών απέναντι στις οποίες το κουκού είναι απέναντι. Είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορεί να δεχθεί όλο αυτό το πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, της πράσινης ενέργειας που έχει φέρει σε ενεργειακή φτώχεια τους ανθρώπους, το χρηματιστήριο ενέργειας, όλες αυτές τις προβλέψεις που είναι γνωστές από τώρα. Θα πρέπει, είναι δεσμεύσεις για το επόμενο, για να εκταλειφθούν, δηλαδή, τα... Να καταλάβω λίγο. Όποιος ψηφίζει κουκουέ λέει έξω από το ΝΑΤΟ, απριόρι και αξιωματικά, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένο αυτό, κάνω λάθος σε αυτό που λέω? Το ΚΚΕ τα λέει αυτά και προσπαθεί να πείσει και να δείξει στους Έλληνες ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, κύριε Αθανασιάδη, δεν υπάρχει σύμφωνο της Βαρσοβίας πλέον. Κοιτάξτε τώρα, αφήστε τώρα το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Δεν υπάρχει πλέον, τι να κάνουμε. Υπάρχει ΝΑΤΟ, υπάρχει υπεριαλιστική πόλεμη, υπάρχει μετανάστευση και φτώχεια, υπάρχει αθλειότητα και χειδαιότητα σε όλη τη διεθνή πολιτική και υπάρχει μια χώρα η οποία είναι στοχευμένη, έχει γεμίσει βάσεις και η Λάρισα ήδη είναι στόχος ενδεχόμενης επέκτασης του υπεριαλιστικού. Εδώ μπαίνουν οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί και οι Σκανδιναβοί στο ΝΑΤΟ. Η Ελλαδίτσα που είναι ήδη μέσα θέλει να βγει έξω. Κοιτάξτε, είναι πλούσιοι αυτοί, ξέρετε. Ναι, πλούσιοι. Οι πλούσιοι επεκτείνουν... Περνάνε καλά αυτοί. Εμπλέκεται, ναι. Έχουν μισθούς που εμείς δεν φανταζόμαστε. Κοιτάξτε, αυτό το κάνουν όλοι. Κράτος πρόνοιας που εμείς δεν ονειρευόμαστε. Το ΚΚΕ, γιατί θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία? Υπάρχουν οι πρόθυμοι που τα κάνουν άνετα. Με οποιοδήποτε συνδυασμό μπορούν να το κάνουν. Θα το κάνουν αύριο, θα το κάνουν στις 22 του μηνός. Το λένε εξάλλου. Δεν είναι ανάγκη το ΚΚΕ να εμπλωδίσει όλη αυτή την εμπιστοσύνη του κόσμου σε τέτοιες διαδικασίες. Όχι βέβαια. Το ΚΚΕ είναι εκεί να στηρίξει, να καταπολεμήσει όλα τα αντιλαϊκά, τα μέτρα που ματώνουν το λαό, όλα αυτά που καλείται την επόμενη μέρα να πληρώσει ο λαός, γιατί σας θυμίζω ότι πέρυσι το 2022 πλήρωσαν 55 και πάνω δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους, από το 95% της φορολογίας τα υπέστη ο λαός, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι με τους έμεσους φόρους, και μόνο 5% των φόρων τα πλήρωσε το μεγάλο κεφάλαιο, η επιχειρηματική όμιλη. Να σας θυμίσω ότι σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης φυτείας, της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εκεί το ΚΚΕ με συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις, τροπολογίες, οι οποίες απορρίπτονταν ασυζητητή, τροπολογίες που θα έφεραν κάποια ανακούφιση στον κόσμο. Να σας πω παραδείγματα για την κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, για μια σειρά ανακουφιστικών μέτρων για τον λαό, και όλες αυτές ασυζητητοί απορρίπτονταν από όλα τα κόμματα. Άλιστα.
Κύριε Θανασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στην προεκλογική προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Όταν, ένα τελευταίο λόγο. Όταν το σύνθημα το οποίο μπήκε στα στόματα δεκάδων χιλιάδων πολιτών, τα κέρδη τους στη ζωή μας, αυτό είναι και το μεγάλο πολιτικό μήνυμα, ότι στο κέρδος, τη λογική του κέρδους και τη σχέση κέρδους-οφέλους, δεν χωράει η ζωή των ανθρώπων, η προστασία της περιουσίας τους. Και κάτι ακόμη, αύριο στη Λάρισα, στην κεντρική πλατεία, στις 8 η ώρα, θα είναι η κεντρική ομιλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα μιλήσει ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας και καλούμε όλους τον λαό να ακούσει και να πάρει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα σε αυτές τις εκλογές και να αποφύγει τις δημαγωγικές προσεγγίσεις και τις σκενές υποσχέσεις όλων των άλλων κομμάτων, των οποίων η πολιτική της επόμενης μέρας είναι δεδομένη και γνωστή από τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.